Παναγίας που βρίσκεται στην Παναγιωτική Κρήτη. Όλοι μαζί, πλήρως και λαός, άρχοντες και ακόμη, προεξάρχοντες, σεβασμιωτάτες, μητροπολίτες, της Ιδρύας Κύπρου Αγιώτου, και να θυμίσει από τον Πάπα τον κύριο Χρόνο, οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους, έχουν έρθει πολλές φορές. Η ιδιαιτερότητα φέτος είναι όμως ότι έρχονται με τις νέες τους ιδιότητες και από τις νέες επάλξεις όπου τους έδωσε η Εκκλησία. Θα προσπαθούμε την όπου γνωρίζεται ως Αρχιεπίσκοπο του Εκκλησίου. Τώρα είναι ο Μητροπολίτης Πισιμίας, η ιδιαίτερα που είναι στην Αντάκη, στην Οδιοαναδρομική Κράση. Και ο Μητροπολίτης Πρόδρομος, που εξηγάει τον Γραμματέας της Επαγγελικής Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, πηγαίνει πολλές φορές εδώ και ως επίσκοπος προσού και έρχεται φέτος ως τη μετάρτιση της νομπλετουργίας της Εκκλησίας. Με προεξάρτητες λοιπόν τους Σεβασμιωτάτες Μητροπολίτες, τους οποίους τους ευχαριστούμε εκ βάθους της καρδίας για την αγάπη τους και για την δημιουργική τους παρουσία και μαζί με τον εξωτερότερο τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Περιφερειάρχη, εκπροσώπους των πολιτικών, δημοτικών, περιφερειακών, δικαστικών και λοιπόν ακόμα τόπου. Βρισκόμαστε εδώ για να θυμίσουμε και να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για όλα αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει. Πρωτίστως για τη δυνατότητα που δίνει σε όλο το ανθρώπινο γένος να σωθεί. Και δίνει αυτή τη δυνατότητα διακριούντης για τις καταλόγωτος της υπακοής προς το θέλημα του Θεού και τη διακονία της των μυστήριων της εταιρείας. Μιλήσαμε εχθές για το θεολογικό περιεχόμενο της εταιρείας. Σήμερα όμως θα ήθελα να παρακαλέσω Σεβασμιότυπο Μητροπολίτη Ελπίδης και από τον Άρα του κύριο Πρόσφατο. Αφού και πάλι τον προσφυγήσω στο μεγάλη Παναγία, γιατί και αυτός προέρχεται από τη μεγάλη Παναγία, ο Μητροπολιτικός του Ελπίδη ονομάζεται μεγάλη Παναγία, θα τον παρακαλέσω να μας πει δύο λόγια. Δύο λόγια, το πρόσωπο αυτό δεν είναι άλλο από τον πρόσωπο από το κέντρο της καρδιάς μου. Ευχαριστώ για τη σημερινή μοναδική ευλογία κατόπιν της ευγενικής επιγραμμένης κλήσεως Σεβασμιωτάτου και Μενάρχου σας, Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου κυρίου κυρίου Γερασίμου, να είμαι σήμερα εγώ μαζί με τον ηγαπημένο αδερφό και επίλεκτο ιεράρχη του Ιερατικού Χρόνου Άγιου Ξηδίας κύριο Υιό, για να κατακτήσουμε όλοι μαζί σήμερα εδώ το ιερό του θεομητορικό παλάτι της Παναγίας μας, όπως είπε ο Οσκότης σωστά, κατέχει κεντρικό ρόλο στη ζωή όλων μας και κεντρικό ρόλο στο βηματισμό και προλογισμό κάθε ενός από εμάς. Επιτρέψτε μου να πω πως πάντοτε όταν την ώρα που βρίσκομαι στην ωραία για να απευθυνθώ στον λαό του Θεού και βλέπω όπως και τώρα τα παιδιά πρώτα και έπειτα τα πιο μεγάλα παιδιά της Εκκλησίας να είναι σε μια σειρά για να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, πάντοτε αυτή η εικόνα με συνέχει και με συγκινεί, γιατί αυτό είναι η Εκκλησία. Καλά λόγια θα ακούσαμε κι αλλού. Καλές πράξεις θα ακούσαμε κι αλλού.
καλούς δρόμους να ακούσουμε και αλλού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν θα το λάβουμε αλλού, μόνο στην Εκκλησία. Γι' αυτό και η τοπική μας Εκκλησία, η Ιερά Συνόδος μας, ύψωσε και σήμερα για μια ακόμη φορά τη φωνή της και μας είπε στόμεν καλώς σε πολλούς τους καιρούς τους μπερδεμένους που εύκολα απολάβουν που απλά γίνονται σώματα. Η Παναγία που πάει μπροστά μας για να μας δείξει τον δρόμο, όπως τον έδειξε σε εκείνον τον γάμο της Κανά, που λύγει τη σιωπή της μια από τις λίγες φορές που ακούμε την Παναγία να ομιλήσει την εθνική ζωή της. Γιατί? Για να μην χαλάσει το πνεύμα των ανθρώπων των καλεσμένων στον γάμο. Τότε προστρέφει η Παναγία και λέει στον Χριστό, παιδί μου τελείωσε το κρασί και κάθε κάτι να μην χαλάσει η χαρά του ανθρώπου. Και εκείνος, ενώ αρχικά τους λέει τι ερμηνείες είναι, δηλαδή τι είναι αυτά που λες, τελικά υπακούει στην ένδυση της μάνας του και θαυματουργεί, ξαναλέω για να μην χαλάσει η χαρά του ανθρώπου. Είναι όμως αξιοσημείωμα αυτό που η Παναγία σε εκείνο το περιστατικό λέει σε όλους, όταν πάνε και τις λένε τι έγινε, του το είπες, τι σου είπε. Λέει η Παναγία σε αυτούς, ό,τι αν λέει η ειδή, πείσατε. Δηλαδή, κάνετε ό,τι θα σας πει ο Χριστός. Αυτό κάνει η Παναγία διαρκώς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γίνεται οδοντήτης για τον Χριστό. Γίνεται κατεύθυνση ζωής για όλους εμάς που εάν θέλουμε αληθινά να την τιμούμε, αν θέλουμε ειλικρινά ως παιδιά της να χορευόμαστε, καλούμαστε να ενεργοποιηθούμε από τη ζωή της και δείτε. Η Παναγία δείχνει αυτό τον κόσμο, όπως λέει το τραγούδι, σιγαρά για τα κοινά. Δεν έκανε φασαρία, δεν έκανε κούκλο, δεν είπε ανοίξτε να περάσω και ξέρετε που θα είμαι εγώ. Δεν ζήτησε πρωτοκαθεδρίες. Χορεύτηκε σιγαρά και ταπεινά. Σε ένα σημείο που βλέπουμε να το καθοριστεί. Πού? Στο σταυρό του Μεγάλης. Εκεί που όλοι εξαφανίστηκαν. Και μαθητές και ακόμη δια των φόβων των Ιουδαίων. Καλήσαστε για μια ακόμη φορά σε αυτή την πανήγυρη αυτού του ευρωπαϊκού τόπου. Τον αγαπητό μας κύριο Περιφερειάρχη, τον αγαπητό βουλευτή, τους αγαπητούς δημάρχους, τους τοπικούς άνθρωπους, τον κύριο μας κοινωνικό διευθυντή, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τους εκπροσώπους των αγωνών και των φορέων του κόμματος και των σωμάτων ασθενείας, των επιμελητών του άνθρωπου, των ανθρώπων και φίλων μας τιμή και όλους τους αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτό θέλω να παρακαλέσω κατοικίοντας αυτή την ταπεινή προσκαλιά. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και ομιλούμε ένα νέο θεολογικό όρο, λέγοντας ότι η ζωή μας πρέπει να γίνει Χριστοζωή. Να μοιάσει δηλαδή στη ζωή του Χριστού, να εκπαιδευτεί από τη ζωή του Χριστού. Επιτρέψτε μου σήμερα το ίδιο και να ομιλήσω να πω ότι ταυτόχρονα πρέπει και η ζωή μας να γίνει Παναγιοζωή. Να είναι παναγιοσκέπαστη και θεοτοκόφιλη για να εμπνέεται όλη μας η ζωή από εκείνο το Ιερό Πρόσωπο της Παναγίας, της οποίας το πρόσωπο βλέπουμε την αξία της μάνας, την αξία της γυναίκας, την αξία του προσώπου, την αξία του σεβασμού, την αξία της υπακοής, την αξία της ταπείνωσης, την αξία της υποταγής στο θέλημα του Θεού, καθώς το ναι της Παναγίας στην πρόσκληση του Αρχαγγέλου ξανάνοιξε σε όλους μας τον παράδοσο. Τελειώνοντας θέλω να κοινωνήσω αυτή την ώρα οφειλετικά και όλους εκείνους που από την απάντη που είναι μαζί μας. Το Παναγίο Λάτρη μου που γίνει την Εντάρια, τον Αΐδη τον Αυτόν Αρχιερέα που ανήκει σε αυτόν τον ιστορικό χρόνο και όλους τους Αϊδίους Αρχιερείς που διηγόρησαν την τοπική αυτή εκκλησία, καθώς και όλους εκείνους που έβαλαν το κεφαλάκι τους ως κήτορες, ως αναγεννητές,
πιστεύων και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και εύχομαι και προσεύχομαι να δεχτεί και χαριτωμένη δέσποινα του κόσμου η βασίλισσα της Οικουμένης, τις προσευχές μας αυτές, και να χαρίσει σε όλο τον κόσμο υγεία, υγεία και ειρήνη, να πάψουν οι πόλεις, να πάψουν οι εκμεταλλεύσεις και να χαρίζει κυρίως η μάνα μας τη σωτηρία σε όλους. Σήμερα όλοι είμαστε ξενυχτισμένοι, αλλά όλοι ξενυχτήσαμε για την Παναγία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάντοτε, αγαπητοί μου αδελφοί, να ξενυχτάμε για την Παναγία και να απευθυνόμαστε σε αυτή. Γιατί εκείνη είναι η μόνη παρηγοριά, η μόνη ελπίδα, η μόνη διέξοδος, η μόνη που μπορεί να μας πιάσει από το χέρι και να μας οδηγήσει στον Υιό και Θεό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Να ευχαριστήσω.